όταν μια χώρα μετατρέπεται σε ορμητήριο πολέμου, όπως η Ελλάδα, με αμερικανονατοϊκά καράβια να ελιμενίζονται στα περισσότερα λιμάνια της χώρας και να παίρνουν ενεργά μέρος στις ιμπεριαλιστικές πολεμικές συγκρούσεις που εξελίσσονται στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή σε βάρος του πολύπαθου παλαιστινιακού λαού, τότε χρέος κάθε ελεύθερου, κάθε δημοκρατικού ανθρώπου που αγαπάει την ειρήνη και την ελευθερία είναι να αγωνίζεται. Αυτό κάνουμε και εμείς σήμερα, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Επιτροπής Ειρήνης, της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και την Ειρήνη στη Θεσσαλονίκη, διαμαρτυρόμενοι για τον ελιμενισμό των Αμερικανονατοϊκών καραβιών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.